Για να δω τι είναι φέτος τάση στα μαλλιά, γιατί σαν κορίτσια για σπίτι πρέπει να ακολουθούμε και τη μόδα, έτσι δεν είναι? Να καλησπέρισω την Ηλέκτρα Κατσάρκας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλή αρχή. Και τα κορίτσια μας εδώ, χαίρετε, τι κάνετε, που θα μας δείξει τι είναι η τάση της μόδας για φέτος στα μαλλιά μας. Τι είναι? Λοιπόν, είναι όλων των ειδών οι κοτσίδες. Αλογουρά που λέγαμε. Ναι, η κλασική αλογουρά που μας κάνανε οι μαμάδες. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, έχουν βγει σε διάφορες μορφές. Θέλεις να μας δείξεις μερικές? Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε μια κοπέλα εδώ που έχει λίγα λεπτά μαλάκια. Ναι. Κοντά, και γι' αυτό ήθελα να δείξω με ένα πάρα πολύ γρήγορο τρόπο πώς μπορεί να γίνει. Μπορούμε να το γυρίσουμε λίγο κάπως, να γυρίσει έτσι, να το δείξουμε. Ωραία. Ναι. Ωραία. Απ' την άλλη θα γυρίσουμε. Απ' την άλλη, συγγνώμη. Από εδώ, ωραία. Από εδώ. Λοιπόν, έχουμε κρεπάρει λίγο τα μαλλιά, ναι, για να πάρει λίγο όγκο. Ναι. Γιατί είναι λεπτά και άτονα. Και μπορούμε να κάνουμε με δύο κινήσεις, κάνε ταυτόχρονα. Λοιπόν, και με δύο κινήσεις που θα δείξω τώρα, θα γίνει από μία απλή αλογουρά. Τι κάνεις, ανοίγεις τη μέση, ένα χώρισμα. Ανοίγω στη μέση ένα χώρισμα και θα περάσω τώρα, ναι, όλη την άκρη μέσα από το κενό. Αυτό ήτανε. Αυτό, και θα το ξανακάνω άλλη μία για να γίνει λίγο πιο σταθερό. Να σου πω κάτι, αυτή την αλογουρά μπορούμε να την κάνουμε σε ένα επαγγελματικό ραντεβού ή σε ένα δείπνο, ή είναι μόνο για μεσημέρι, πρωινές ώρες? Όχι, είναι για όλες τις ώρες. Δεν χρειάζεται να είναι ούτε πρωινό ούτε βραδινό, όλες τις ώρες. Και πλέον τα μαλλιά έχουν αρχίσει να χαλαρώνουν. Ναι. Δεν είναι πια τόσο στημένο. Αυτό το στημένο, η μπούκλα. Γι' αυτό και πείτε, δεν έχω βάλει ούτε λακ ούτε τίποτα και το έχω αφήσει και λίγο παραπάνω ατιμέλητα. Πάρα πολύ εύκολο. Αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας σπίτι. Ναι, και κανονικά θα έπρεπε να γυρίσει δύο φορές, αλλά αυτή τη στιγμή το έχω κάνει λίγο σφιχτό, οπότε δεν γίνεται. Πάρα πολύ ωραίο. Για να μας δείξεις και εδώ στην Τζούλια μας που έχει ωραία μακριά μαλλιά. Λοιπόν, στα μακριά τα μαλλιά, καλό, μπορούμε να κάνουμε λίγο περισσότερα πράγματα, είναι λίγο πιο εύκολα. Ναι. Αλλά όλες οι πελάτες μου λένε ότι ζορίζεστε, οπότε. Στο να πιάσουν την αλογουρά. Ναι, στα πολύ μακριά έχετε ένα θέμα. Δεν ξέρετε τι να τα κάνετε, δεν μπορείτε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, αυτό που θα κάνω είναι λίγο να κρεπάρω. Ναι. Πάλι ατιμέλητα. Όπως μας έρθει. Όπως σας έρθει. Χωρίστε το, πάρτε τα όλα μαζί, δεν είναι ανάγκη. Και άμα έχετε και λίγα νευράκια, ξύνετε και λίγο παραπάνω, σας φεύγουν και τα νεύρα και μια χαρά. Μια χαρά. Ναι. Λοιπόν. Χωρίς να ρίξεις λακ πάλι. Πάλι χωρίς λακ. Μπορείτε να ρίξετε λακ άμα θέλετε να το νιώσετε λίγο πιο σταθερό. Για μένα δεν χρειάζεται. Ναι. Ωραία. Αυτό κρεπάραμε. Και φέρουμε το δύο. Με ένα λαστιχάκι, γιατί αυτά βλέπω είναι λεπτά, ειδικά αυτά που έχεις εσύ, είναι αλλά λεπτά. Ναι, πολύ λεπτά, είναι διάφανα για να μην φαίνονται, αλλά μπορείτε με ό,τι θέλετε. Ναι. Αυτό λίγο θα στρώσουμε. Πάλι αυτό μπορούμε να το κάνουμε για που θέλουμε. Για όπου θέλετε, και το τέλειο είναι ότι άμα βάλετε και κανένα φιόγκο ή κανένα αξεσουάρ, γίνεται... Πού να το βάλουμε το φιόγκο? Εδώ. Πίσω, εδώ. Τώρα θα σου δείξω. Εδώ. Α. Για να μην φαίνεται το λαστιχάκι, ναι, μπορείτε να βάλετε ένα έτσι φιόγκακι. Σου πω κάτι, αυτή η τάση από πού ήρθε, πάλι από το εξωτερικό? Είναι σε όλες τις πασαρέλες. Το έχουν δείξει όλοι. Όλοι. Έχουν δείξει μια χαμηλή κοτσίδα με ίσιο μαλλί και τέτοια φυτράκια να φεύγουν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Από τότε που ήταν όλο το στυλιζαρισμένο, να είναι η μπούκλα, να είναι έτσι, να έχουν λάκ, να μην κουνιούνται τα μαλλιά, ξαφνικά πάμε στην άλλη μεριά. Είναι και τα ρούχα λίγο έτσι. Πάνε μαζί με τα μαλλιά. Αλλάζουν όλα. Δεν πρέπει κάτι αυτό ήτανε. Να δείξει. Ναι, αυτό ήτανε. Αχ, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Και πανεύκολο. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο, το βλέπουμε. Τέλειο. Έχεις να μας δείξεις κάτι άλλο? Έχω να σας δείξω, ναι. Θέλετε, ναι. Καταλαβαίνουμε. Ναι, αμέ. Τέλεια. Ωραία, βάζω αυτά. Αυτό, ξέρεις τι, βλέπω ότι η Τζούλια έχει πάρα πολλά μαλλιά εδώ. Έχει, ναι. Τώρα σε μία που δεν έχει πολλά μαλλιά, ας πούμε στα δικά μου, που θέλω να το κάνω και μ' αρέσει, μπορώ να το κάνω? Όχι, μπορείς, μια χαρά μπορείς. Αυτό απλά θέλει λίγο περισσότερο κρεπάρισμα. Θέλει λοιπόν, το άλλο που θα δείξω, επίσης μ' αρέσει πάρα πολύ. Ένα και γρήγορο. Φαίνεται, πάρα πολύ γρήγορο είναι. Λοιπόν, παίρνουμε μια τούφα. Τη στρίβουμε. Και το γυρνάμε γύρω-γύρω. Το γυρνάμε γύρω-γύρω. Τέλειο. Μ' αρέσει που τα κάνεις όλα γρήγορα και τέλεια. Καλά, τέλεια. Πάρα πολύ. Μπράβο, ρε Τζούλια.
βοηθός φοβερή. Ωραίο. Λοιπόν, πιάνουμε ένα λαστιχάκι. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλέκτρα μου.